Θανάση Στάικο, τα ψέματα τελειώσανε. Τελευταίος αγώνας, τελευταίο φιλικό, 2-1 με τον ΝΑΟ Λουτράκη. Ναι, σήμερα τελείωσαν φιλικοί αγώνες. Την επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα πρωταθλήματος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, με πρώτο μάτσι εκτός έδρας στον Ολικό. Στο σημερινό αγώνα το αποτέλεσμα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο να δούμε κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία της ομάδας μας, τόσο στην επιθετική όσο και στην αμυντική λειτουργία της, όσο και στις μεταβάσεις της. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος την εικόνα της ομάδας μας. Άλλωστε προερχόμαστε από ένα φιλικό την προηγούμενη Κυριακή, το οποίο είχε δώσει ενθαρρυντικά μηνύματα. Μέσα στη εβδομάδα θα δουλέψουμε πολύ σε κάποιες αδυναμίες που παρατηρήσαμε και είμαι πολύ σίγουρος ότι θα εμφανιστούμε πανέτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος. Είπες ότι δεν έμεινες ευχαριστημένος, όμως εγώ θα γίνω ο κακός αυτή τη στιγμή. Η ομάδα έπαιξε στο Ηλιόκαστρο σε ένα τελείως διαφορετικό γήπεδο από το γήπεδο της Ερμιόνης, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Χλωτάπετας στο γήπεδο του Ηλιόκαστρου είναι πολύ καλύτερος από αυτό το γήπεδο, το ξέρετε όλοι αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν επηρεάσει τόσο πολύ αυτό. Εγώ δεν ήμουν ικανοποιημένος από την εικόνα. Όταν λέω από την εικόνα, εννοώ από επιμέρους στοιχεία που έχει μια ομάδα στο παιχνίδι της. Δηλαδή, αναπτύξαμε σωστά το παιχνίδι μας στο αμυντικό μας τρίτο, φέραμε την μπάλα στο κεντρικό τρίτο, στη μεσαία γραμμή. Από εκεί και έπειτα είχαμε προβλήματα στο να κρατήσουμε είτε την κατοχή είτε να προχωρήσουμε σε τελικές ενέργειες, είτε πάσα είτε ατομική ενέργεια. Εντάξει, το καταφέραμε κάποιες στιγμές, όμως γενικά δεν ήταν αυτό που έχει συνηθίσει η ομάδα αυτή και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και φέτος, παρόλη την ανανέωση που έχει γίνει στην ομάδα και κάποιες ελλείψεις που υπάρχουν, η ομάδα τα τελευταία φιλικά είχε δείξει καλά σημάδια σε όλους τους τομείς. Είχαμε προβλήματα και αμυντικά σήμερα, αρκετά. Και αυτά πρέπει να τα λύσουμε στη εβδομάδα. Επιστρέφω σε αυτό με το γήπεδο. Νομίζω ότι μας αξίζει και μας ταιριάζει ένα καλύτερο γήπεδο. Άλλωστε η ομάδα αυτή έχει γήπεδο. Το γήπεδο Κρανιδίου, το οποίο είμαι 7 χρόνια εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με αυτό το γήπεδο. Πάντα το φτιάχνουμε και πάντα χαλάει. Νομίζω ότι κάποιοι που είναι υπεύθυνοι πρέπει να λάβουν και αυτές τις ευθύνες τους κάποια στιγμή. Εμείς αναλαμβάνουμε για τις ομάδες. Ας αναλάβουν το αυτοί τουλάχιστον για ένα γήπεδο. Ούτε το γεφύρι της Σάρτας δεν είναι κανείς δηλαδή. Ναι, νομίζω ότι πιο αργά πάει το γήπεδο του Κρανιδίου. Η ομάδα, όπως είπαμε προηγουμένως, ξεκινάει από τη Μυτιλίνη. Έχει δύο αγωνιστικές μέσα στο συνέδρα μας και πάλι Μυτιλίνη. Πόσο θετικό είναι αυτό? Εντάξει, δεν μπορείς να πεις μια κλήρωση ότι έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Ξεκινάμε εκτός έδρας με τον Ολικό, μια πολύ καλή ομάδα, και από ό,τι θεωρητικά ακούγεται θα είναι για τις πρωταγωνίστρες φέτος στον Όμιλο. Επιστρέφουμε δύο μάτς συνεχόμενα στην έδρα μας και ξαναπαίζουμε τη δεύτερη ομάδα από τη Μυτιλίνη, τον Διαγόρα Αγίας Παρασκευής. 1-1 για μας τα παιχνίδια. Ολικός εκτός έδρας την επόμενη Κυριακή και μετά θα δούμε τη συνέχεια. Θανάση, ένα κάλεσμα στον κόσμο της Ερμιονίδας. Κοιτάξτε, αυτή η ομάδα, επειδή έχει σύντομη ιστορία, δημιουργήθηκε το 2011, κατάφερε πολύ γρήγορα μέσω των επιτυχιών της και την άνοδό της από τη Δέλτα Εθνική της πρώτης σεζόν μέχρι και τη Β' Εθνική, να δημιουργήσει ένα φίλαθλο κοινό στην επαρχία, το οποίο και την ακολουθούσε και την υποστήριζε και του άρεσε και το ποδόσφαιρο που εκπροσώπησε αυτή η ομάδα. Πιστεύω ότι και φέτος ο κόσμος θα έρθει να δει την προσπάθειά μας. Θέλω να έρχονται στο γήπεδο με θετική ψυχολογία και να μεταφέρουν και θετική ενέργεια στα παιδιά. Εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε πάλι καλό ποδόσφαιρο και αυτό θα το βλέπει κάθε υγιής φιλάθλος. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε νέα παιδιά, επειδή φέτος έγινε μεγάλη ανανέωση, θέλει πολύ στήριξη και μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο. Θέλει και υπομονή πολύ. Και υπομονή δεν το λέω για τα αποτελέσματα. Υπομονή σε αυτό που βλέπουν. Τα νέα παιδιά συνήθως έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε από την πλευρά μας, σαν προπονητικό team, να τα βοηθήσουμε να είναι πιο σταθεροί σε κάθε αγώνα. Και στο τέλος θα δείτε ότι θα παρουσιάσουμε πάλι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως έχουμε συνηθίσει όλα τα χρόνια. Μία ευχή για το νέο πρωτάθλημα που ξεκινάει. Εντάξει, η ευχή είναι να γίνονται πολύ καλοί ποδοσφαιρικοί αγώνες, να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Να ευχαριστείτε τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο, να μην υπάρχουν παρατράγωδα με εξωγενείς παράγοντες
και να αναδεικνύονται και σιγά σιγά νέοι ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν τις μεγαλύτερες κατηγορίες, τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας μας. Θανάση, σε ευχαριστώ. Καλό πρωτάθλημα να έχουμε. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.